Στην σημερινή μας διάλεξη θα μιλήσουμε για τα Express VI. Τα Express VI είναι εικονικά όργανα τα οποία περιέχουν ένα μεγάλο σύνολο από λειτουργίες οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά και μας διευκολύνουν στο να προγραμματίσουμε εφαρμογές. Αυτά αποτελούν συνδυασμό από Sub-VI που προγραμματίζονται από παράθυρα διαλόγου και βρίσκονται στη Paleta Functions Express. Θα αναλύσουμε τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα Express VI στο LabVIEW. Θα ξεκινήσουμε από το Express VI προσομοίωση σήματος. Βγαίνουμε στο Signal Analysis, Simulate Signal. Simulate Signal. Το επιλέγουμε. Και βλέπουμε ακριβώς τι κάνει όταν το τοποθετούμε στο δομικό μας διάγραμμα. Αυτό το Express προσομοίωση σήματος χρησιμοποιείται για να παράγουμε ημιτονοειδή, τετραγωνική, τριγωνική, sawtooth, δηλαδή πριονωτή, και σταθερού εύρους, σταθερού πλάτους κυματομορφή. Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε διάφορα χαρακτηριστικά που θέλουμε να μετρήσουμε, όπως πλάτος, συχνότητα, φάση και άλλα. Μπορούμε για παράδειγμα να προσθέσουμε και θόρυβο στο σήμα μας. Να συνεχίσουμε με το Express VI Amplitude, πάλι στο Signal Analysis. Express VI Amplitude and the Level Measurements. Εδώ βλέπουμε το παράθυρο διαλόγου το οποίο ανοίγει. Σε αυτό το Express μπορούμε επιλεκτικά μέσα από το παραθυρικό περιβάλλον ρύθμιση να πραγματοποιήσουμε μέτρηση συνεχούς τάσης, ενεργούς τιμής της τάσης, συνεχούς RMS τιμής, να μετρήσουμε τη μέγιστη, την ελάχιστη και τη μέση τιμή της τάσης και άλλα. Να συνεχίσουμε. Πάλι από το Signals. Και να πάμε στο VI Tone Measurements. Tone Measurements. Με αυτό πραγματοποιούμε μέτρηση συχνότητας πλάτους και φάσης. Έχουμε ενεργοποιήσει τη μέτρηση πλάτους. Συχνότητας λοιπόν και φάσης ενός σήματος. Ξέχασα να πω ότι αν θέλουμε να εμφανίσουμε τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά στα οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε στοιχεία απεικόνησης, δηλαδή indicators, αρκεί να επεκτείνουμε προς τα κάτω με το εργαλείο δείκτη την επιφάνεια του Express VI. Εδώ. Να προχωρήσουμε. Πάμε πάλι στην Paleta Functions, Express, Signal Analysis και να επιλέξουμε το VI Timing and Transition Measurements. Με αυτό πραγματοποιούμε μέτρηση συχνότητας παλμών, περιόδου παλμών και του κύκλου εργασίας παλμών ενός τετραγωνικού σήματος και διάφορες άλλα, το overshoot, το duty cycle και πάει λέγοντας. Επίσης με το spectral measurements πραγματοποιούμε μέτρηση του ενεργού πλάτους σε φάσμα συχνοτήτων, της κορυφής του σήματος σε φάσμα συχνοτήτων και της ισχύως του φάσματος ενός σήματος. Μπορούμε να απεικονίσουμε τις μετρήσεις μας τόσο σε γραμμική όσο και σε λογαριθμική κλίμακα, επιλέγοντας εδώ. Συνεχίζουμε με το Express VI Filter.
πάλι από το signal analysis. Filter. Με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορα φίλτρα όπως κάτω διαβατό, άνω διαβατό, ζώνης διέλευσης, ζωνοφρακτικό και τις συχνότητες της διέλευσης και τον τύπο λειτουργίας του φίλτρου μπορούμε να τις καθορίσουμε στο filter specifications. Εδώ. Επίσης μπορούμε να παραμετροποιήσουμε και ένα ψηφιακό φίλτρο. Ας συνεχίσουμε να τα διαγράψουμε όλα αυτά και να πάμε πάλι στο Express Signal Analysis να δούμε το VI Create Histogram. Με αυτό μπορούμε να δημιουργούμε ιστογράμματα ώστε να ανιχνεύουμε την επανάληψη τιμών ενός σήματος με γραφική απεικόνηση. Σε αυτό το Express VI μπορούμε να επιλέξουμε το πεδίο τιμών της ανίχνευσης του σήματος καθώς και τον αριθμό δικτών, δηλαδή τις μπάρες που θα απεικονίζει. Έχουμε επιλέξει λοιπόν 10 μπάρες και έχουμε επιλέξει από μείον 3 μέχρι 3 το πεδίο τιμών της ανίχνευσης του σήματος. Να συνεχίσουμε με το Express VI Time Delay. Πάμε στο Express Execution Control και επιλέγουμε Time Delay. Με αυτό εκτελούμε μία προγραμματισμένη χρονοκαθυστέρηση εισάγοντας το χρόνο σε δευτερόλεπτα. Για το χρόνο αυτό, το εικονικό όργανο στο οποίο είναι ενσωματωμένο θα παύσει την εκτέλεσή του για όσο χρόνο έχει δηλωθεί στο Express VI. Εδώ έχουμε δηλώσει ένα δευτερόλεπτο. Θα συνεχίσουμε με το Express VI αντίστροφης χρονομέτρησης. Πάμε πάλι στο Execution Control και επιλέγουμε το Elapsed Time. Αυτό εδώ. Αυτό το χρησιμοποιούμε σαν χρονικό τερματισμού οργάνων. Δηλώνουμε το χρόνο λήξης, για το οποίο το Express VI παρέχει δηλαδή ένα σήμα σκανδαλισμού και κατά το μηδενισμό του χρόνου. Και συνήθως χρησιμοποιείται για να δημιουργήσουμε χρονικές καθυστερήσεις μέσα σε βρόχους μεταξύ γεγονότων. Προχωράμε. Με το Express VI Right to Measurements. Όπου μπορούμε να αποθηκεύσουμε εδώ είμαστε, όπου μπορούμε να αποθηκεύσουμε δεδομένα σε ένα αρχείο. Επίσης, με το Express VI αλγευρικών μεγεθών, πάμε στο Arithmetic and Comparison και επιλέγουμε το VI Formula. Να το επιλέξουμε. Και βλέπουμε ότι μπορούμε να εκτελούμε αλγευρικές πράξεις μεταξύ μεταβλητών, στις οποίες δίνουμε βέβαια μια ετικέτα. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε διάφορες πράξεις, το λογάριθμο, τον επέριο λογάριθμο, το A στη χ, το π, το A στη χ, το 10 σε μία δύναμη, ημίτονα, συνημίτονα και ούτω καθεξής. Να δούμε λιγάκι το Express VI, πάλι στο Arithmetic Comparison, ολοκλήρωσης και διαφόρησης ενός σήματος. Μάλλον το Time Domain Math, να δούμε. Το Time Domain Math, εδώ είμαστε. Όπως είπαμε, με αυτό το VI μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πράξεις ολοκλήρωσης και διαφόρησης σε ένα σήμα στο πεδίο του χρόνου. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε τις επιλογές
Αυτή είναι η ολοκλήρωση, αυτή είναι η παράγωγος, η μεταβολή του σήματος και το άθροισμα των τιμών του σήματος. Για να συνεχίσουμε, το Express VI, να πάμε στο Express VI μηνύματος, το Display Message. Εδώ. Με αυτό μπορούμε να εμφανίσουμε ένα μήνυμα στην οθόνη, γραφοντάς το δηλαδή, μόλις το εικονικό όργανο κάνει κλίση του VI. Να συνεχίσουμε. Δεν θα μιλήσουμε για το DAC Assistant VI, θα μιλήσουμε σε ειδική διάλεξη γι' αυτό. Ας πάμε στο Express VI, πάμε στο Input και πάμε στο Read from Measurement. Εδώ. Με αυτό εισάγουμε τη διαδρομή, εδώ έχουμε εισάγει τη διαδρομή και το όνομα ενός αρχείου για ανάγνωση των δεδομένων. Να τα σβήσουμε αυτά όλα και να συνεχίσουμε με την παρουσίαση, να δείξουμε, πάμε στο Arithmetic Comparison για να δείξουμε το Express Comparison, το Comparison VI. Αυτό εδώ είναι ένα αρκετά χρήσιμο VI, Express Comparison. Εδώ. Εδώ μπορούμε να πραγματοποιήσουμε σύγκριση μεταξύ δύο μεταβλητών ενός πεδίου τιμών ή μια σταθεράς. Έχουμε διάφορες επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Για να συγχωνεύσουμε δεδομένα, χρησιμοποιούμε την εντολή Merge Signal. Θα μεγαλώσουμε λίγο. Για να φανεί. Αν έχουμε επεκτείνει τη λειτουργία προς τα κάτω για να εμφανιστούν όσες είσοδοι επιθυμούμε. Υπάρχει βεβαίως και η αντίστοιχη λειτουργία για το διαχωρισμό των δεδομένων, τα οποία έχουν συγχωνευτεί με την προηγούμενη λειτουργία. Είναι η λειτουργία Split Signal. Εδώ, να το ανοίξουμε λιγάκι. Εδώ φαίνεται. Και έχουμε επεκτείνει τη λειτουργία, προς τα κάτω για να εμφανιστούν όσοι είσοδοι επιθυμούμε. Θα δείξουμε παραδείγματα για όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα στην επόμενη διάλεξή μας. Να δούμε το Express VI συμπίεση δεδομένων. Πάμε στο Express Signal Manipulation και πάμε στο Sample Compression. Σε περιπτώσεις δηλαδή που θέλουμε να λαμβάνουμε από ένα σύνολο δειγμάτων τη μέση ή την ελάχιστη ή τη μέγιστη τιμή, χρησιμοποιούμε το Express VI συμπίεσης δεδομένων, Sample Compression. Να προχωρήσουμε. Μπορούμε να, όπως βλέπετε, εδώ στις επιλογές του Express, υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούσαμε να αναλύσουμε, αλλά σκοπεύω να συνεχίσω με ένα παράδειγμα που θα δημιουργήσουμε για να κατανοήσουμε αυτά που έχουμε εξηγήσει μέχρι τώρα. Να κατανοήσουμε λοιπόν τα Express VI. Θα κάνουμε λοιπόν, θα δείξουμε ένα παράδειγμα προγραμματισμού Express VI για προσομοίωση και ανάλυση ενός σήματος. Θα κατασκευάσουμε ένα εικονικό όργανο προσομοίωση και ανάλυσης ημιτονοειδούς και τριγωνικού σήματος. Τα σήματα τα οποία προσομοιώνονται θα απεικονίζονται σε οθόνη καταγραφικού και θα δείξουμε πώς πραγματοποιείται και θα πραγματοποιείται μάλλον η μέτρηση του πλάτους, της συχνότητας, της ενεργού τιμής, από κορυφή σε κορυφή, τη συνεχού συνιστόσας του σήματος και θα γίνεται και ανάλυση φάσματος. Μπορούμε με
στοιχείο εξωτερικό ελέγχου, με control δηλαδή, να ορίσουμε τη συχνότητα και το πλάθος των πηγών των σημάτων. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε ένα κατωδιαβατό φίλτρο για να εξομαλύνουμε ένα λευκό γκαουσιανό θόρυβο στο ημιτονοειδές σήμα το οποίο προσομοιώνεται. Να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Από την παλέτα, μάλλον να δείξουμε τι πρέπει να πάρουμε, γιατί το έχω ήδη δημιουργήσει αυτό το VI, το αρχείο. Το έχω ονομάσει Express. Να δούμε και το δομικό του διάγραμμα. Εδώ. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν αυτό το ακριβώς το δομικό διάγραμμα για να πάρουμε στο front panel τα στοιχεία που βλέπουμε. Θα αρχίσουμε να δείχνουμε πώς κατασκευάζεται αυτό και θα εξηγήσουμε λεπτομερώς τη λειτουργία του. Να δούμε λοιπόν πώς δουλεύουμε. Καταρχάς από την παλέτα Numeric θα επιλέξουμε 4 στοιχεία Numeric Control. Θα προτιμήσουμε μορφής ποντισιόμετρο. Και κάνουμε paste εδώ στην επιφάνεια. Επιλέγουμε λοιπόν αυτά. Από αυτά ο χρήστης θα εισάγει τα χαρακτηριστικά των σημάτων για το πλάτος και τη συχνότητά τους. Εδώ λοιπόν, να τα τακτοποιήσουμε λιγάκι αυτά στην επιφάνεια εργασίας μας. Ας βάλουμε το ένα εδώ αριστερά, συγχωρείτε. Εδώ, το άλλο εδώ και τα άλλα δύο ας τα βάλουμε προσωρινά να τα τακτοποιήσουμε και πρέπει και εδώ να τα τακτοποιήσουμε στο δομικό μας διάγραμμα. Να κάνουμε τις συνδέσεις μας. Ωραία. Να συνεχίσουμε να επιλέξουμε από την παλέτα Numeric 5 στοιχεία Numeric Indicator. Indicator. 5 λοιπόν. Κάνουμε αντιγραφή και εδώ κάνουμε 5 φορές αυτή τη διαδικασία. Και θα δώσουμε τις ετικέτες πλάτος, συχνότητα, στο ένα θα πούμε πλάτος, συχνότητα, DC, peak to peak, θέλουμε και αυτή τη μέτρηση να πάρουμε. Peak to peak. Και ας πάρουμε και την RMS. RMS. Ωραία. Θα εισάγουμε από τη παλέτα, μάλλον να τακτοποιήσουμε και αυτά τα στο δομικό μας διάγραμμα. Ας βάλουμε το πλάτος εδώ, τη
συχνότητα. Η συχνότητα εδώ, θέλουμε να μετρήσουμε. DC, εδώ. Peak to peak. Και RMS. Ωραία. Θα εισάγουμε από την παλέτα Express Signal Analysis το Express VI Tone. Το έχουμε ήδη αναλύσει αυτό, το VI. Βέβαια, παραλείψαμε να... Μάλλον, όχι, δεν το κάνουμε τώρα αυτό. Δεν το κάνουμε τώρα αυτό. Να το σβήσουμε. Πρώτα να βάλουμε το Express VI προσομοίωση σήματος. Και θα χρειαστούμε δύο. Το ένα για το ημίτονο. Express VI προσομοίωση σήματος. Θα πάρουμε ένα εδώ για το ημίτονο. Έχει ανοίξει το παράθυρο διαλόγου. Και ρυθμίζουμε τις παραμέτρους. Έχουμε επιλέξει σήμα. Θα βάλουμε ημίτονο, σήμα ημίτονου. Θα προσθέσουμε και θόρυβο. Ας αφήσουμε τις παραμέτρους ως έχουν. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει ένα σήμα με γκαουσιανό θόρυβο. Έχουμε βάλει αριθμό δυματοληψίας 1000 δείγματα ανά δευτερόλεπτο. Και έχουμε πατήσει OK. Θα το εκτείνουμε προς τα κάτω. Εδώ. Και θα συνδέσουμε τα στοιχεία control, πλάτος και συχνότητα στις αντίστοιχες εισόδους. Δεν έχουμε γράψει, μου φαίνεται, πάνω στα στοιχεία, δεν έχουμε γράψει το τίτλο τους. Εδώ θα βάλουμε πλάτος και συχνότητα. Συγχωρείτε. Πλάτος και συχνότητα. Εδώ λοιπόν. Αυτό είναι πλάτος και συχνότητα. Το πλάτος, αυτό θα συνδέσουμε με το amplitude και τη συχνότητα θα συνδέσουμε με το frequency. Ωραία. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για το τριγωνικό σήμα. Θα επιλέξουμε δηλαδή simulate signal. Θα επιλέξουμε, δεν θα προσθέσουμε θόρυβο εδώ, θα επιλέξουμε τριγωνική. Okay. Και έχουμε επιλέξει αριθμό δυματοληψίας 1000 δείγματα ανά δευτερόλεπτο. Και πάλι το πλάτος και τη συχνότητα εδώ. Πλάτος. Συχνότητα. Και έχουμε, θα εκτείνουμε προς τα κάτω για να συνδέσουμε το πλάτος εδώ και τη συχνότητα εδώ. Θα επιλέξουμε από την παλέτα Signal Analysis τώρα το Express VI Tone, έτσι ώστε να μετρήσουμε τα ηλεκτρικά μεγέθη, πλάτος και συχνότητες. Αυτό.
Επιλέγουμε λοιπόν μέτρηση πλάτους και συχνότητας. Είναι τσεκαρισμένη το πλάτος, τσεκάρουμε και τη συχνότητα. Και πατάμε το πλήκτρο OK. Θα συνδέσουμε την έξοδο του Express VI προσομοίωσης ημιτονοειδού σήματος. Εδώ. Με την είσοδο του Simulate Signal. Εδώ είμαστε. Δηλαδή θα συνδέσουμε αυτό εδώ. Με την είσοδο του Tone Measurements. Βλέπουμε το χρώμα της γραμμής. Έχουμε εξηγήσει στην προηγούμενη διάλεξη τα χρώματα των αγωγών. Επίσης θα κάνουμε τις εξής συνδέσεις. Θα εισάγουμε το Amplitude and Level Measurements από το Signal Analysis. Εδώ θα το τοποθετήσουμε εδώ, όπως είπαμε προηγουμένως, στην διάλεξή μας, για να μετρήσουμε τα διάφορα χαρακτηριστικά του σήματος εισόδου, όπως είναι η DC συνιστόσα και η RMS τιμή και διάφορα άλλα μεγέθη. Θα επιλέξουμε λοιπόν, θα κλικάρουμε στο DC και στην RMS. Ας βάλουμε και την peak to peak, έχουμε πει ότι θέλουμε να μετρήσουμε. Πατάμε το OK. Θα συνδέσουμε τώρα την έξοδο του Express VI προσομοίωσης τριγωνικού σήματος, εδώ, την έξοδό του, με την είσοδο signal του Amplitude Level Measurements. Εδώ, την έξοδο με την είσοδο signals. Την έχουμε συνδέσει. Για να απεικονίσουμε τις εξόδους των προσωπιωμένων σημάτων σε ένα καταγραφικό, θα εισάγουμε τη λειτουργία συγχώνευσης Merge από το Express, Signal Manipulation, Merge, Signal. Εδώ θα το βάλουμε. Δύο είσοδοι μας φτάνουν και θα συνδέσουμε τη μία είσοδο, την έξοδο του Simulate, του προσομοιωμένου σήματος ημιτόνου, εδώ, εντάξει, και στην άλλη είσοδο θα βάλουμε το τριγωνικό μας σήμα. Θα τοποθετήσουμε στην έξοδο της λειτουργίας Merge ένα καταγραφικό. Κάνουμε δεξί κλικ, Create Graph Indicator. Θα εισάγουμε από την παλέτα Express Signal Analysis, το Broke Diagram, ένα Express VI Filter, προκειμένου να εξομαλυνθεί ο θόρυβος του ημιτονοειδού σήματος. Να το τοποθετήσουμε στο διάγραμμά μας, με συγχωρείτε, εδώ, κάπου εδώ. Δεν το επέλεξα μάλλον. Ας το βάλουμε κάπου εδώ. Θα επιλέξουμε φίλτρο τύπου καταδιαβατό με συχνότητα αποκοπής 100 Hz, βλέπουμε στο παράθυρο διαλόγου, τοπολογία Butterworth τρίτης τάξης, ακριβώς όπως τα βλέπουμε στο παράθυρο διαλόγου. Και πατάμε το OK.
συνδέσουμε την έξοδο του Express VI προς ομοίωση με τον οειδού σήματος, Simulate Signal, με την είσοδο Signal του Express VI που μόλις δημιουργήσαμε. Δηλαδή, από εδώ, την έχουμε συνδέσει. Και θα τοποθετήσουμε στην έξοδο καταγραφικό με την επιλογή Create Graph Indicator. Ωραία. Θα επιλέξουμε από την παλέτα Express Signal Analysis το Express VI Spectral, γιατί θέλουμε να κάνουμε και ανάλυση φάσματος. Θα το βάλουμε κάπου εδώ. Θα ρυθμίσουμε τις παραμέτρους. Θέλουμε σε dB αποτελέσματα. Θα πάρουμε το, κλικάρουμε το peak, το magnitude. Παράθυρο Hanging, το αφήνουμε και πατάμε το OK. Έχουμε επιλέξει την ερεγό τιμή πλάτους για τον άξονα ψ του γραφήματος. Θα συνδέσουμε το ημιτονοειδές σήμα. Ας το βάλουμε λίγο πιο ψηλά αυτό, για να μπορώ να κάνουμε τη σύνδεση. Εδώ. Θα συνδέσουμε λοιπόν το ημιτονοειδές σήμα στην είσοδο signal του αναλυτή φάσματος. Όπως είναι δηλαδή, να κάνουμε αυτή τη σύνδεση, να δούμε πώς θα το πάρουμε. Να πάρουμε από εδώ. Ωραία. Μπορούμε να διαμορφώσουμε από το, επίσης το front panel μας με την χρήση διαφόρων διακοσμητικών περιγραμμάτων. Αν θέλουμε, υπάρχει η παλέτα decoration. Να κλείσουμε όλα αυτά σε ένα while loop. Εδώ, αλλά δεν χρειάζεται να τα κλικάρουμε. Πάμε στο structure, while loop. Να βάλουμε ένα stop button από το boolean κάπου εδώ. Εδώ βγήκε, να το ενώσουμε. Ωραία, να δούμε αν έχουμε μας λείπει κάτι, μου φαίνεται μας λείπει από εδώ. Δεν έχουμε συνδέσει το πλάτο, ναι, δεν έχουμε κάνει τη συνδέση των εξόδων. Δηλαδή, από το spectral, από το tone measurements, θέλουμε να πάρουμε πλάτος και συχνότητα. Πλάτος, εδώ, εδώ, πλάτος και συχνότητα. Έχουμε βάλει και πολύ ωραία, δεν πειράζει. Έχουμε συνδέσει λοιπόν το tone measurement, πλάτος και συχνότητα. Να συνδέσουμε το εδώ την έξοδο με την DC, την DC τιμή του σήματος, το peak to peak. Ναι, και την RMS. Ωραία. Έχουμε κάνει τις συνδέσεις μας όλες. Μας λείπει κάτι, μας λείπει μάλλον ένα γράφημα, το οποίο πρέπει να το βάλουμε. Μας λείπει ένα γράφημα από το spectral, από ό,τι βλέπω, δεν έχει γράφημα το spectral measurements. Εδώ. Να το βάλουμε.
Create Graph Indicator. Ωραία, πείτε και τα τρία γραφήματα. Ένα λεπτό να κάνουμε κάτι τακτοποίηση στο αρχικό μας διάγραμμα. Να βάλουμε εδώ, να μετακινήσουμε λίγο αυτά. Κάνουμε τις τακτοποιήσεις μας για να φαίνονται ωραία στο διάγραμμά μας. Εντάξει. Όλα μια χαρά τώρα. Έχουμε φτιάξει λοιπόν το διάγραμμα, αυτό το πρόγραμμά μας, το οποίο τώρα όταν το δουλέψουμε στο, βλέπω ότι δεν βγάζει τι δεν έχουμε συνδέσει. Για να δούμε λιγάκι. Κάποια σύνδεση δεν έχει γίνει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Εδώ υπάρχει το waveform, εντάξει. Α, δεν έχουμε συνδέσει αυτό. Ναι, δεν έχουμε κάνει συνδέσεις των καταγραφικών. Από το signals. Βάζουμε εδώ την είσοδο. Εδώ. Είναι όλα πολύ κοντά και δεν φαίνονται. Ας το βάλουμε λίγο πιο εδώ να φανεί. Εντάξει, από την... να πάρουμε, να συνδέσουμε. Τι δεν έχουμε συνδέσει? Δεν έχουμε συνδέσει το signal, το καταγραφικό αυτό, με το VI filter. Εντάξει. Και να συνδέσουμε και εδώ, δεν φαίνεται καλά, να βάλουμε πιο εδώ. Ας πάρουμε με τη φάση. Ωραία, τα έχουμε συνδέσει τώρα όλα. Να το βάλουμε σε λειτουργία. Ωραία. Και βλέπουμε το πρώτο μας παράδειγμα σε Express VI, το οποίο δημιουργήσαμε. Και φτιάξαμε ένα εικονικό όργανο προσομοίωσης και ανάλυσης σε ημιτονοειδούς και τριγωνικού σήματος. Σώζουμε το VI αυτό σαν το πρώτο μας Express VI. Στην επόμενη διάλεξή μας θα δώσουμε περισσότερα παραδείγματα με Express VI, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα και θα ήθελα να τα κατανοήσετε καλύτερα.